Ήταν γεμάτος από αέριο Nord Stream 2. Ναι. Για πολλούς λόγους, κυρίως γιατί ο αγωγός δεν μπορεί να είναι για μεγάλο διάστημα άδειος λόγω των συνθηκών, όταν είναι ελαφρύς, σημαίνει ότι είναι άδειος, από διάφορα θαλάσσια ρεύματα, από να κατατάξει, είναι ευάλωτος τεχνικά. Για το φροντίζουν να τον έχουν, ας πούμε, γεμάτο. Ναι. Για λόγους... είναι πολύ πιο σταθερός. Α, για λόγους συντήρησης, καθαρά να το πούμε, έτσι, όχι εκμετάλλευση. Να το πούμε μάλιστα. Για λόγους ασφάλειας. Μάλιστα. Τώρα... και για αυτό. Τώρα, κοίταξε να δεις. Εδώ, καταρχάς, έχει σημασία τόσο μεγάλη αυτή η ιστορία. Μπορεί να επηρεάσει περαιτέρω τις δυσκολίες που περιέγραφες για τους χειμώνες. Βέβαια. Όχι μόνο αυτή η ιστορία. Τέτοιες ιστορίες. Αν θυμάστε, είχα πει ότι είχα γράψει ένα άρθρο ότι αυτό που με προβληματίζει είναι ότι αυτός ο οποίος θα προσπαθήσει να χειραγωγήσει τις τιμές του φυσικού αερίου, του πετρελαίου, γενικότερα τις τιμές στις αγορές, θα επιχειρήσει να κάνει κάποιο, ας το πούμε, τυχαίο εντός πολλών εισαγωγικών γεγονός, ή θα γίνει κάποια, ας το πούμε, εξόφθαλμη επίθεση, όπως οι εγκαταστάσεις, πάλι ποτέ η επίθεση στις εγκαταστάσεις της Αράμκο που στήχησε την διακοπή του 5% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, αν θυμάστε τότε τι είχε γίνει. Και είχαμε επισημάνει ότι αυτά τα οποία γινόντουσαν τότε μπορεί να ήμουν ευθύς απέναντί και να σε έλεγα ότι ούτε πόλεμο προκαλούν και κάνουν τις αγορές να φτερνίζονται τότε, αλλά έχω ξεκαθαρίσει ότι τώρα οι ίδιες ενέργειες έχουν πολύ βαριές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία πλέον, και βεβαίως επειδή έχει διαταραχθεί η συνθήκη ισορροπίας της ειρήνης, δεν είναι τίποτα να έχουμε και κάποιο γεγονός το οποίο δεν το περιμένουμε. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εντάξουμε και την υπόθεση των αγωγών, διότι ούτε σεισμοί έγιναν στην περιοχή, αλλά και σεισμοί να γίνουν, όχι οι 2,5 ρίχτερ που είπαν, αλλά δεν ξέρω να ακούγομαι. Βεβαίως και ακούγες. Πρέπει να σου πω ότι έχω εδώ μηνύματα ότι γίνονται διακοπές, δεν ξέρω. Τώρα εσύ ακούγες πάντως μια χαρά. Έλα. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα να είναι από κάποιο στιγμιαίο ατύχημα που προκάλεσε τρεις εκρήξεις, δεν είναι δύο τελικά, προκάλεσε τρεις εκρήξεις. Είναι προφανές ότι είναι δόλιο φθορά, η οποία τώρα πλέον συζητείται, αλλά δεν έχουν συζητηθεί άλλο είδους δόλιο φθορές, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί μέχρι στιγμής, έχουν εξεταστεί μέχρι στιγμής μόνο οι περιπτώσεις του ατυχήματος. Και τέτοιου είδους δολιοφθορές είναι η έκρηξη στη Λιβύη. Δεν έχει συζητήσει κανένας, μα κανένας, την περίπτωση αν αυτό το πράγμα μπορεί να είναι μία δολιοφθορά. Η οποία αναξαναμοίρασε τα χαρτιά στους παίκτες που προσπαθούν να ελέγξουν τους θαλάσσιους δρόμους. Κανείς δεν συζήτησε, για να μην χαθεί βεβαίως και το αίσθημα της ασφάλειας, το περίεργο αυτό ατύχημα με το πλοίο στην πλέον ακατάλληλη στιγμή στη διόρυγα του Σουέζ, όπως και άλλα πράγματα. Εδώ τώρα θέλω πολύ γρήγορα, γιατί σε ευνηδιάσαμε σήμερα, αλλά κάνεις, βλέπω τώρα την αναρτησή σου, γιατί μου είπαν όλοι δες τι γράφει ο Αδαλής. Λες, αν είναι οι Ρώσοι κακό της κεφαλής τους και θα το ξέρουν οι Αμερικανοί. Αν είναι οι Αμερικάνοι κακό της δικής τους κεφαλής, θα το ξέρουν οι Ρώσοι, πονώντας αντίπεινα. Αν είναι οι Ευρωπαίοι, λες, βάλαν αυτό γκολ. Αν είναι η Νορβηγοί, εντάξει, και τι έγινε με το μικρότερο αγωγό που τροφοδοτούν την Πολωνία, δεν λύνουν το πρόβλημα. Αν είναι οι Ουκρανοί, ξύνονται στην γλίτσα για πυρηνικά, παρότι θα τους βόλευε να λειτουργήσει ο δικός αγωγός. Αν είναι ο Turkish Stream, αποφάσισε η Τουρκία να το παίξει λεβεντογένα. Μπορεί να είναι κάποιος που έχει τσαντιστεί, που τον πρόδωσαν. Τι εννοείς? Γερμανία. Αυτό εννοώ. Όχι να το έχει κάνει η ίδια η Γερμανία. Μιλάω ξεκάθαρα ότι στην εξίσωση μέσα πρέπει πλέον να βάλουμε και τον όρο τρομοκρατία. Διότι δεν ξέρω, για να ήταν παλιά της μόδας, αλλά όταν γινόταν κάτι πάντα πρώτος έφταιγε ένας τρομοκράτης. Τώρα που υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουμε να κάνουμε με συμμετοχή τρομοκρατών σε πολλά πράγματα από αυτά τα οποία μας απασχολούν, δεν συζητάει κανένας. Και είναι περίεργο αυτό το πράγμα. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι, κατά την προσωπική μου άποψη,
δεν μπορεί, ας πούμε, να υπάρχουν, ας πούμε, η έκρηξη στο Freeport, το οποίο στήχησε το 20% των, των εξαγωγών της Αμερικής προς την Ευρώπη. Ναι, αλλά το Spiegel λέει σήμερα, εσύ μάλλον δεν το θεωρείς στοιχείο αυτό, ναι, ότι οι Γερμανοί είχαν προειδοποιηθεί για το συγκεκριμένο χτύπημα από τη CIA, χωρίς βέβαια να κατονομάζεται ποιος είναι ο φταίχτης. Και εκτός των δίδυμων πύργων είχαν προειδοποιηθεί. Με συγχωρείτε που το λέω, δεν το λέω εγώ αυτό. Και για, και για το Pearl Harbor είχαν προειδοποιηθεί. Ναι. Αλλά με έναν τρόπο δεν ελήφθησαν σοβαρά αυτές οι προειδοποιήσεις. Άρα το πράγμα δεν είναι εύκολο να απαντηθεί, λες. Πρέπει να ακολουθεί ο δρόμος του χρήματος. Από την άλλη, εγώ προσπαθώ και θέλω να μας το πεις ευθέως. Οι συνέπειες ποιες είναι? Οι συνέπειες, χθες πάλι είχαμε εκτόξευση στις τιμές. Δείχνουν οι αγορές σε αυτά τα φαινόμενα πώς αντιδρούν. Και στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο. Τώρα πάλι εκεί που πήγαμε να ερεμήσουμε, να φτάσει στα 180, πάλι ακριβά δηλαδή είναι. Τα 180 ευρώ η μεγαβατόρα στο δίκτυο TTF, το ελλανδικό, το ευρωπαϊκό, ας πούμε, 210 είναι τώρα. Μάλιστα. Από τι, και βλέπετε ότι η εκτόξευση έγινε με το που έφτασε η είδηση στο Reuters, στο Bloomberg και στα δημοσιογραφικά. Ενώ η είδηση, επειδή είχε φτάσει πιο πριν στη Ρωσία, είχαν απώλειες αυτοί σε άλλα πράγματα. Είχαν απώλειες στο χρηματιστήριο, το δικό τους. Άλλος φίλος εδώ, Γιώργο μου, με συγχωρείς, λέει, μήπως οι κακές γλώσσες έχουν δίκιο που λένε ότι ήταν έτοιμος να λειτουργήσει πλήρως και ο Stream 2 και μου στέλνει εδώ κάτι φωτογραφίες με δίτες. Λέει, μήπως έγινε η καρακατσοδουλειά εδώ πέρα για να κοπεί κάθε σχέση της Γερμανίας, να τελειώνουμε να επισπευστεί. Και εγώ θα σας πω ναι, έτσι, αυτό θα σας πω ναι, αλλά τώρα... Ναι, οικοτολογίες, σωστά. Ακούστε, η αγωγή, γενικώς η αγωγή, επειδή είναι colossal structures, δηλαδή είναι κολοσσιαίες κατασκευές, και επειδή είναι πανάκριβες και επειδή υπάρχει ένας πάντοτε ένας βαθμός επικινδυνότητας και επειδή υπάρχει ένα τεράστιο συμφέρον γεωπολιτικό, να ξέρετε ότι παρακολουθούνται. Ναι, σωστό και αυτό. Τι διάλογο, δεν έχουν κάμερες, αισθητήρες. Δεν είναι δηλαδή ένας αγωγός τον οποίο εντάξει, μεταφέρει νεράκι, τι έγινε, άμα στο βομβαρδίσουν, δεν χάρασε. Υπάρχουν κίνδυνοι. Εκεί είναι στενό, το οποίο είναι μεγάλης κυκλοφορίας, μεγάλης πυκνότητας ναυσιπλοείας. Και δεύτερον, παρακολουθούνται για ένα άλλο λόγο, ότι οι μισές δυνάμεις νατοϊκές και οι ρωσικές είναι εκεί. Βράζει ο τόπος από πλοία επιφανείας και από υπομπρίκια. Άρα, Γιώργο, να σε ρωτήσω πιο πονηρά εγώ. Μες στη γενικευμένη αναμπουμπούλα με παγκόσμια χαρακτηριστικά, αισθάνεσαι ότι κάποιος, δεν θα πούμε, ή κάποιοι, δεν ξέρουμε για να πούμε, ρίχνουν ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες βενζίνη στην ήδη αναφλεγμένη κατάσταση? Αυτό γίνεται? Βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως, γιατί αυτό το οποίο λέω πάντα από τις πρώτες φορές που έχουμε συνομιλήσει είναι ακολουθήσει τη μυρωδιά του χρήματος. Λοιπόν, και αυτό το οποίο λέμε qui bono. Ποιος ωφελείται από αυτή την ιστορία? Διότι εγώ δεν βλέπω να ωφελείται ούτε αν το έκανε η Ρωσία η ίδια, ας πούμε, όπως λένε, ή αν το έκανε οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Με συγχωρείτε πολύ, για διαφορετικούς λόγους, όχι απλά δεν βλέπω να ωφελείται αν ένας εκ των δύο αυτό είναι ο φταίχτης, αλλά τον βλέπω να έχει πολύ μεγάλα προβλήματα στο μέλλον. Στο εκείς μέλλον, τώρα δηλαδή, άμεσα. Επίσης δεν βλέπω αυτό το πράγμα να το έκανε ο Ζελένσκι, διότι με αυτό υπογράφει ουσιαστικά την νομιμοποίηση καταρχάς για θερμοβαρικές βόμβες. Αυτά συζητάει ο Πούτιν τώρα, σε πρώτη φάση. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή να έχουν διαταράξει αυτό το οποίο δεν είχαν πειράξει ποτέ τα τελευταία χρόνια. Πείτε μου, το 2014 δεν έγινε πόλεμος πάλι στην Ουκρανία? Ακούσατε εσείς ποτέ κανένα να πειράξει αγωγό εκεί? Δεν γίναν διάφοροι πόλεμοι? Συζητάμε εμείς για τις διαρροές, Γιώργη μου, αλλά εκεί στη Θέρμη φύγαν 20 τόνοι καυσόξυλα. Εκλάπησα. Για τη Σερβία λέμε? Όχι. Εκεί στη Θεσσαλονίκη στη Θέρμη. Αυτό εννοώ. Μόνο αυτό. Να οι συνέπειες. Και όλα. Δεν το συζητάμε. Εγώ τι θέλω να πω. Το Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν φώναζε η Τουρκία ότι έχει έναν αγωγό και θα το βομβαρδίσουν? Όταν έγινε μεταξύ Αζέρων και Αρμενίων ο πόλεμος και τελικά ξέσπασε ο πόλεμος. Δεν είχε προηγηθεί κάποιος που φώναζε από την Operator, από την BP και από τους άλλους, δώστε μου λεφτά γιατί δεν μπορώ να φυλάξω τον αγωγό?
Λέει εδώ ο φίλος ο Ζήσης, μήπως είναι η περίοδος που περνάνε οι αμερικανικές τσιπούρες από τη Βαλτική. Κάτι πλαντάμια, πώς να σας πω. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Γιατί δεν μπορεί μέχρι σήμερα και οι δύο πλευρές για τις μαχόμενες παρατάξεις να μην έχουν ποτέ στοχοποιήσει αγωγό. Ποτέ δεν έχει στοχοποιηθεί αγωγός μέχρι σήμερα, είτε από τους Ρώσους είτε από τους Δυτικούς. Αντίθετα, εγκαταστάσεις πετρελαϊκές έχουν χρησιμοποιηθεί ως απειλή πολέμου στο πολεμικό πεδίο από άλλους. Και για κοιτάξτε τις, είναι η ίδια παρέα που προκαλεί αστάθεια, που τρέφεται από την αστάθεια, που τρέφεται από την ομαλία, που τρέφεται από την έξυση των αγαθών. Είναι η παρέα των διεθνών ταραξιών, οι οποίοι αλωνίζουν στην Τουρκία, στο Ιράν και στις γύρω περιοχές. Γιατί ντρέπονται να το πούν. Άρα Γιώργο, μήπως έτσι ερχόμαστε πιο κοντά σε αυτό που η ανθρωπότητα δεν θέλει να το σκέφτεται. Δηλαδή, μήπως κάποιοι που τα λένε δεν είναι τόσο extreme. Έχει ανοίξει πόρτα ακόμη και του πυρηνικού φρενοκομείου. Εδώ. Βέβαια, και έχει ανοίξει. Έχει ανοίξει. Διότι και ένα άλλο το οποίο είναι πολύ βασικό, είναι μάλλον βασικότερο από αυτά που συζητάμε. Την τελική ανάλυση, κύριε Σαχίδη, δεν θα έχει και τόση σημασία ποιος το έκανε τελικά αυτό. Όση σημασία θα έχει σε ποιον θα χρεωθεί ότι το έκανε. Ναι, σωστά, σωστά. Αυτή είναι μία από τις στρατηγικές Kissinger. Σημασία δεν έχει η αλήθεια, αλλά σημασία έχει πώς φαίνεται κάτι ότι είναι αλήθεια. Σωστό, έτσι. Είστε από την πλευρά του, όχι σωστό. Σωστά το επισημαίνετε, όχι ότι συμφωνούμε σε αυτό το πράγμα. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Απλά επειδή αυτά τα παιχνίδια είναι πολυσύνθετα, να ξέρετε ότι κουμάντα εκεί στην όλη ιστορία κάνουν τα μεγάλα παιδιά, the big oil, το μεγάλο πετρέλαιο που λέμε. Αυτό το πράγμα, όποιος και αν το έκανε, θα το πληρώσει πανάκριβα. Γι' αυτό και στην ανάρτησή μου που κάνω στο Facebook, αργά χτες το βράδυ, είπα ότι ακούστε, στη γλώσσα των στρατιωτικών και της πολιτικής, όταν κάποιος έχει προδώσει ή όταν κάποιος σε έχει φέρει, ας πούμε, σε ένα επίπεδο, σε ένα σημείο που δεν το περίμενες, σε πούλησε με απλά λόγια ή με δόλιο τρόπο προσπαθεί να σε καταστρέψει πίσω από την πλάτη σου. Ο όρος που χρησιμοποιούν οι στρατιωτικοί και οι διπλωμάτες είναι RAT, αρουραίος. Και η λέξη αρουραίος των υπονόμων που εκτοξεύτηκε από το Γερμανό, για τον έναν του αντιπροέδρου που είναι μέσα στην πεντάδα στην ιεραρχία του πολιτιακού συστήματος της Ομοσπονδίας της Γερμανίας. Δεν χρησιμοποιήθηκε τυχαία ή επειδή κάτι είχε. Κάτι συμβαίνει, το βλέπετε στην αλλαγή στα λόγια των πολιτικών της Γερμανίας, πώς μιλούσαν επί Μέρκελ στον Ερντογάν και πώς μιλάνε τώρα. Δυτικής Γερμανίας, όπως μας είπατε πρόθεση είναι αυτή. Λοιπόν, επειδή σας ευνηδίασα, κλείνω, δεν θα τα αποφύγω, θέλω να σας ρωτήσω. Αυτά όλα, και με αυτό σας παρακαλώ να κλείσουμε και σας ευχαριστώ για αυτή την παρέμβαση. Παρακαλώ. Αυτά όλα έχουν αντίκτυπο και σε αυτό που βλέπουμε τα τελευταία 24 ώρα, γιατί δεν το συζητάνε και πολύ. Τι έγιναν τα ελληνικά ομόλογα, 5% επιτόκιο, δηλαδή εκτός αγορά στην πράξη. Καλά πάμε, ε. Και δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι διεθνώς αυτό, ε. Μα δεν είναι διεθνώς, έτσι όπως τα έχουν κάνει τα πράγματα τώρα. Τώρα θα αρχίσουν να πληρώνονται οι μεταχρονολογημένες επιταγές του πρώτου lockdown. Μα 5% πάμε στα μνημόνια πάλι. Κατά τα άλλα, φύγαμε από αυτά, ναι. Το δεκαετές της Αγγλίας, το επίχρυσο. Α, ναι, βέβαια. Της Αγγλίας που χτύπησε 5% και πήγε την Αγγλία σε αυτό το κομμάτι 40 χρόνια πίσω. Δεν είναι μόνο της Ελλάδας. Όλοι θα πληρώσουν το τίμημα της μεγαλύτερης ανοησίας που έκανε ποτέ η Δύση, που δέχτηκε να κλείσει η οικονομία της για 40 χρόνια, για 45 μέρες και ξανά επέβαλε και δεύτερο πιο περιορισμένο lockdown. Συγγνώμη που επιμένω σε αυτό, αλλά αυτό θα πληρωθεί πανάκριβα, με πόνο, υδρότα και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται και με αίμα.